τελειώσαν, Κλεοπάτρα μου. Τα τσακίζανε. Έλα, πάρε. Δεν μας είπες τελικά τι γιορτάζεις. Τη γιορτάζω, τη γιορτάζω. Καλά, υπέροχα είναι τα άθλια. Είπαμε ότι γιορτάζουμε. Λοιπόν, τώρα που σαβουρώσατε το μισό ζαχαροπλαστείο και εμπεδώνετε, ανακοινώνω τα κάτωση. Αχ, περίμενε, περίμενε να υποδιαστώ. Λοιπόν, τώρα είμαι έτοιμη να ακούσω τα πάντα. Παντρεύεσαι με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Όχι ακόμα, αλλά τουλάχιστον ξεφορτώνω με τον Αντώνη. Καλά, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Εδώ και τόσο καιρό που έχετε χωρίσει τώρα, θυμήθηκε στην τελετή. Παιδί μου, τώρα επισημοποιείται το πράγμα, δεν ακούς τι σου λέει η γυναίκα. Μοιράσανε και τα παιδιά, πάει τώρα, τελείωσε. Στο δικαστήριο θα βρεθούν πλέον. Γι' αυτό ακριβώς γιορτάζω. Χθες έβαλα τελεία και παύλα στο φαύλο παρελθόν και σήμερα είναι η πρώτη εργένικη μέρα μου. Εγώ και η κόρη μου. Ένα θρελικό ντουέτο, ξεκινάμε για μια καινούργια ζωή. Τέλειο, τέλειο, Κλεοπάτρα μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Πρώτα θα πάρεις το διαζύγιο και μετά συναντάς τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Έπειτα αυτό σε ερωτεύεται και μετά σε ζητά σε γάμο. Αυτό για τα καλά σου λόγια. Ξυπνάτε, κορίτσια, δεν είναι για τα δόντια σας, Ρίτσαρντ Γκιρ. Γιατί καλέ, εδώ η άλλη πόρνηταν σου λέει και τον τήληξε και θα φοβηθούμε εμείς με τα πιάνα μας και τα γαλλικά μας. Εγώ έχω και lawyer, Cambridge. Αφού έχεις και το lawyer, τότε μπορείς να ελπίζεις και στον Κάρολο της Αγγλίας. Έτοιμα τα βιβλία του μακρύ, κυρία Ράνια. Μάλιστα, κύριε Βιντά. Και εσείς, κυρία Κλεοπάτρα, τι κάνατε, το λύσατε τον μπέρδεμα με τον ισολογισμό της κονσερβοποιίας. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Τι κάνετε εκεί. Τικ, κύριε Διευθυντά. Άντε πάλι το τικ. Με τι κλείσατε το πρόβλημα της κονσερβοποιίας. Αυτό το πρόβλημα λέτε. Όχι. Αρχίζω να κάνω την υπομονή μου μαζί σας, κυρία μου. Δηλαδή, με τι λύσατε το πρόβλημα του ισολογισμού. Με τρίκ, κύριε Διευθυντά. Αυτό ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τι κάνατε, κυρία μου. Βγάλετε τα τιμολόγια που λείπανε μέσα από κάνα καπέλο. Ακούστε, κύριε Διευθυντά. Παραδέχομαι πως τον τελευταίο καιρό δεν απέδιδα καλά στην εργασία μου. Πώς να αποδώσετε στην εργασία σας από το σπίτι σας, κυρία μου, με τηλεπάθεια. Στο γραφείο δύο φορές την εβδομάδα έρχεστε και πολύ, λέω. Λίγο λέτε, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Η αλήθεια είναι πως είχα κάποια προβλήματα. Τώρα όμως θα αποκτήσετε ακόμα ένα πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία μου, αν σε μία εβδομάδα, όχι περισσότερο, δεν γίνεται υπόδειγμα υπαλλήλου, απολύεστε. Έγινε σαφής? Σαφέστατος. Και εσάς, κυρία μου, να μην σας ξαναδώ άλλη φορά να τρώτε εδώ μέσα, διότι θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα, εντάξει? Γιατί, κύριε Διευθυντά? Γιατί εδώ μέσα είναι γραφείο. Μάλιστα. Εγώ είπα και ελάλησα και αμαρτία νουκέχω. Ανάχα τη συχαμένη που θα βγάλει το φαγητό στην παρανομία. Κοίτα να δεις, ρε Κλεοπάτρα, τώρα συγχύστηκα και με έπιασε αμέσως μια λιγούρα. Και μη λησμονείτε. Πάλι να τρώτε, σας βλέπω. Καλά, τώρα δεν είπαμε ότι απαγορεύεται το φαγητό μέσα. Μα δεν είναι φαγητό, κύριε Διευθυντά, γλυκό είναι. Αφήστε σε ξυπνάδες. Λοιπόν, και το γλυκό απαγορεύεται και οι τυρόπιτα απαγορεύονται και τα κρουασάν απαγορεύονται και οι σπανακόπιτες απαγορεύονται και οι ποικιλίες. Τα λέω αναλυτικά για να συνεννοούμαστε. Πάρτε ένα τρουφάκι. Ευχαριστώ. Αχ, Παναγίτσα μου, ευτυχώς ξέχασε τα χάμπουργκες. Μην πεθάνουμε και στην πείνα, δηλαδή. Και τα χάμπουργκες απαγορεύονται. Σου σφυρίζω. Τι με κοιτάς να βλέπεις τον εξοργιστή? Κύριε Αντώνη, σφυρίζετε. Σφυρίζω, παιδί μου, δεν βγάζω φωτιές από το στόμα. Ναι, αλλά δεν μας έχετε συνηθίσει σε κεφάτα καλημερίσματα. Αχ, Χριστίνα, δεν ξέρεις, εγώ δεν ήμουν ποτέ γρουσούζης. Ξέρεις τι πλάκες έκανα εγώ, η ψυχή της παρέας. Πόσες αποβολές είχα πάρει το σχολείο, που είχα φάει σφαλιά σε τον πατέρα μου που δεν έκανα πλάκες στο σπίτι, άστα. Ναι, αλλά δεν σας βγήκε σε καλά το χιούμορ και το ρίξατε στην κατάθλιψη. Μα μην το λες, εγώ τσέτρωγα, αλλά το ευχαριστιόμουν. Και πώς καταντήσατε έτσι? Πώς έτσι? Ένα λιγάκι μπούνταυρο. Κοίταξε να δεις, μετά το χαμήλιο ταξίδι μου κόπηκε το γέλιο μονομιάς. Ένα περίεργο πράγμα. Και πού το αποδίδεται? Λέω στην αρχή δύσκολο μέχρι να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες. Μετά λέω θα φταίει η μαγειρική της Κλεοπάτρας. Η βαριστομαχιά είναι. Μετά όμως κατάλαβα. Τι καταλάβατε? Ότι για όλα έφταιγε ο τείχος. Ποιος τείχος? Ο τείχος που χτύπαγα πάνω το κεφάλι μου μετανιωμένος. Ελάτε τώρα, κύριε Αντώνη, τα παραλέτε. Εμένα η κυρία Κλεοπάτρα μου φαίνεται ψυχούλα. Αχ, δεν ξέρεις εσύ, γι' αυτό μιλάς. Παντρέψου πρώτα να δεις μετά πως οι ψυχούλες σου βγάζουν την ψυχή. Αλλά τώρα αυτό πέρασε. Τώρα είμαι ελεύθερος και ωραίος. Δηλαδή ωραίος ήμουν πάντα, αλλά αυτά τα δύο πάνε σέτια να αποδώσουν. Κατάλαβες? Καλά, πάντα είχα ενδείξει ότι είσαι βλαμπέλη, τώρα σιγουρεύτηκα. Μουρλή πρωί-πρωί. Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα, Χρυσό μου! Καλή τα Μάρα, θα! Βρε, την κυρία Κάτια! Χρόνια και ζαμάνια είχαμε να σας δούμε. Γιατί εξαφανιστήκατε έτσι? Με ένα πάλι μανησική που εμφανίστηκε, αυτό πώς το βρίσκεται. Ακατανόητο να έχεις μια μητέρα χαρά Θεού και να μην θέλεις να την βλέπεις. Έτσι τον εγγραφτό, Ράνια μου. Αυτό το παιδί μου βγήκε λίγο προβληματικούλη. Έχει χάρη που γιορτάζω σήμερα, αλλιώς. Το ξενάχει. Δεν ρωτά τι γιορτάζεις. Και πολύ καλά κάνεις. Δεν ρωτώ, είπα. Περιμένω να μου το πεις στο θορμί τους. Δεν μπορείς να σκεφτείς μόνη σου. Αλλά τι λέω, συγγνώμη. Πού να βρεθεί χώρο στο μυαλό σου για άλλη σκέψη? Πίκτρα στο τραπουλόχαρτο. Καλά, θα το βρω μόνη μου. Τις απόκριες. Κοντά έπεσες, έχει να κάνει με ένα μασκαρά. Τον Αντώνη!
Γιορτάζεις το χωρισμό σου από τον Αντώνη. Συγχαρητήρια. Κερδίζεις μια πλαστική τράπουλα με αυτόματο ανακατευτή. Δεν μου λες, Χρυσό μου, είσαι σίγουρη ότι γιορτάτε την πριν έρθω? Μάλιστα, κυρία Κάτια μου, αφού εγώ έφαγα ίσα με 9 τρουφάκια. Με αυτό 10. Καλά τώρα, αυτό δεν είναι κριτήριο. Γιατί, μαμά, δεν σου φαίνομαι αρκετά εορταστική? Τι εορταστική, παιδί μου, εσύ φαίνεσαι σαν να βγήκες από άγρια χασούρα στον υπόδρομο. Μέσα είσαι. Μόνο που δεν έχει να κάνει με άλογα, αλλά με ένα γαϊδούρι που με ταλαιπωρεί. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Εύκολο είναι. Για τον γαμπρούλι μου λέει, δίκιο έχει το πουλάκι μου. Ένα γαϊδούρι και μισό είναι. Καλή του ώρα. Με αυτόν καθάρισα. Τώρα όμως που σε είδα, μου θύμισες πως έχω να ξεκαθαρίσω κάτι λογαριασμούς. Πέφτουν οι σπόντες σαν κουρκουμπίνια. Έχεις δίκιο, μωρό μου, να τα ξεκαθαρίσεις. Κι εγώ γι' αυτό πέρασα. Δηλαδή? Θυμάσαι προμηνός. Εκείνη τη μεγάλη, την τρομερή γκίνια που είχα. Αλίμονο, ξεχνιούνται τέτοια πράγματα. Θα θυμάστε λοιπόν πόσο μέσα είχα μπει. Πολύ μέσα, ε. Πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι αναγκάστηκα να δανειστώ από παντού. Πω. Μα τι κακό ήταν αυτό που σας βρήκε. Τώρα μου έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Πρέπει να επιστρέψω τα χρέη μου. Ωραία. Φέρτα. Έλεγα λοιπόν, μήπως έχεις να μου δανείσεις καμιά κατοστή χιλιαδούλες να κάνω τη δουλειά μου την Παρασκευή. Από μένα, μωρέ, βρήκες να δανειστείς χρήματα. Τώρα που έχω να ζήσω ένα παιδί με 3 και 60, δεν το ξέρεις ότι έμεινα τελείως μόνη? Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, Κλεό μου. Πίεση να την ευαίνει. Κλεοπάτρα. Μόνο του μένει το πουλάκι μου. Έξω δεν θα βγαίνει. Άμα είναι στενοχωρεμένη, δεν τρώει. Δεν θα έχει έξοδο. Μπορεί λοιπόν να βοηθήσει τη μανούλα της που καίγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο θέλετε? Τον επικεφαλής, Χρυσό μου, τον Αντώνη. Α, μάλιστα, τι τον θέλετε? Κάνε πέρα να περάσω που θα ανοίξω με τώρα κουβέντα. Μα σας παρακαλώ, κυρία μου, αυτή είναι η δουλειά μου. Δουλειά τον εσείς εσύ αυτό. Να χωρίς τη μούρη σου ποιον θέλω και ποιον δεν θέλω. Εμείς κοτσοβολιό το λέμε στα μέρη μας. Μα σας παρακαλώ. Τι συμβαίνει, Χαρά? Τι την έχεις εδώ αυτή την κοτσοβόλα, βάλτε να κάνει ένα σφουγγαρισματάκι που βρωμήσατε εδώ μέσα. Μάνα, σε παρακαλώ. Μάνα. Κλείς το στόμα σου, θα μπουν χελιδόνια. Καλά, εγώ να σας αφήνω. Καλά, παιδί. Πρέπει, μάνα, δεν τρέπεις πάνω την αποπάρεις την κοπέλα. Δεν φαντάζομαι να σου γιάνει τη χαζοβιόλα. Χάρα, τι χαρά. Είναι χρόνια συνεργάτη μου. Μια κουβέντα είπα. Εργένης είσαι, γνωριμίες δεν έχεις, γυναίκα είναι. Τι, για τόσο λιγούρι το είναι στο γιο σου. Έλα ρε μάνα, επειδή δηλαδή έμεινα μόνος μου, τρέχω πίσω από το κάνε φουστάνι. Παντελόνι. Το ίδιο κάνει. Εξάλλου, μάνα, εγώ δεν έχω ανάγκη από τέτοια. Νέος είμαι, ωραίος είμαι. Σταμάτα ρε μάνα το ποτιστήρι. Τι ελάττωμα είναι αυτό? Για να μην σε ματιάσουν, αγόρι μου, αυτές. Ποιες αυτές? Αυτές που θα σε πέφτουνε τώρα που εργένεψε. Πιάσε να με πέσουν πρώτα και μετά οργανώνω την άμυνα. Παιδάκι μου, αυτές μόλις δούνε άντρα μόνο του, σαν τις φύγες τρέχουν να τρουφίξουν. Το αίμα με το καλαμάκι. Έλα ρε μάνα, πάλι θρύλερες απόψε. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Πώς το διαλογίζεσαι εσύ και μου γύρισες σπίτι 4 τα ξημερώματα? Αχ, καλά, πού να στα λέω, στον παπά Κωνσταντίνου. Ναι, μου μείνει ένα βούισμα στα αυτιά, αλλά το ευχαριστήθηκα. Ρε μάνα, τρελήσε, τι δουλειά έχεις εσύ με τους ροκάδες? Γιατί καλέ, όλοι οι επαναστάτες μια φάρα είμαστε. Δεν μου λες, θα βγεις και απόψε? Έλεγχο θα μου κάνει. Όχι, παιδί μου, αλλά ξέρεις τώρα για το παιδί, να μην μείνει έτσι και το πειράξει, κατάλαβες? Η φασόλια είναι και θα το πειράξει. Μα τελείως ανέστη είσαι. Δεν έχει την αδερφή του, δεν έχει τη μάνα του, τουλάχιστον έχει τη γιαγιά του. Μην πας το παιδί κανένα σοκ. Μην επιμένεις, έχω κλείσει. Πού θα πας πάλι? Α, έχω μέγαρο απόψε. Έχει αυτή την άκαρδη, μωρέ, που σφάζει τα παιδιά της. Να δεις πώς μου την είπε ο Γιαννάκης. Καλά, τραγωδία σκέφτεται. Πολύ κλάμα. Ναι, κορόιδευε εσύ. Πάντως να ξέρεις, πολύ μου κοστίζει που δεν βγήκες καθόλου κουλτουριάρη. Τι να κάνουμε, ρε μάνα, στο χωριό μας δεν ευδοκιμεί αυτό το φρούτο. Α, το χωριό σε μάρανε, πρωτεβουσιάνε. Αν θες να ξέρεις, γι' αυτό ενημερώνομαι. Το καλοκαίρι ετοιμάζουμε φεστιβάλ. Καρύτερα. Πολιτιστική πρωτεύουσα της ορεινής Αρκαδίας. Δεν τι πάθαμε. Γι' αυτό σε παράγεται η άλλη. Ο άντρας τη σήμερα ημέρα. Άμα δεν είναι μπριόζος, αν δεν είναι με στα όλα, μου χέστονε. Καλά. Πάμε τώρα να φάμε, γιατί εγώ λησάξα την πινάντια. Α, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μια καλημέρα πέρασα να πω. Πρέπει να περάσω από το κόμμα να κανονίσω για τον εκπρόσωπο που θα μας στείλουν στο φεστιβάλ. Γεια σου, Προσάκη. Διακόπτω. Γεια σου, Λάκη. Χαίρετε, κυρία Κλεοπάτρα. Με θέλετε τίποτα άλλο, κυρία Φρόσο? Κυρία Φρόσο, να σε πει το πρώτο σου παιδί. Κυρία Νομικού, βρε, πόσες φορές θα το πω. Κυρία Νομικού! Γιατί θέλε, τι έχει το κυρία Φρόσο? Μα ναι, τι έχει. Δηλαδή, για να το λέτε εσείς κάτι θα έχει, αλλά δεν ξέρω τι, γι' αυτό ρωτάω. Βλέπω, σε βλέπω. Πήγαινε και μία ρεύνα. Ο γραμματεύ! Ναι, σωστά, να πηγαίνω εγώ. Να πηγαίνεις. Πηγαίνω. Άσε το καλό. Έκανε και μίγα κόλλο. Θα πάω κανένα άκτιο Λιμπραϊνκάουζ εδώ μέσα, κατάλαβες? Θα με ρωτήσει τώρα μένα το ανδρίδιο αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει το κυρία Νομικού ή το κυρία Φρόσο. Σιγά καλέ, μια ερώτηση έκανε ο άνθρωπος, πώς κάνεις έτσι? Με ρώτησαν αυτοί τώρα. Τι? Είναι κλασική περίπτωση όπου ο άντρας υφιστάμενος υπονομεύει το κύρος της γυναίκας προϊσταμένης. Μην είσαι αφελής, η ερώτηση δεν καθαρά ανατρεπτική. Δηλαδή τώρα αν εγώ σε ρωτήσω τι ώρα είναι, θα πεις ότι οργανώνω πραξικόπημα εναντίον σου. Εσύ άλλο, εσύ δεν είσαι υφιστάμενή μου, 3 και 20. Στις 9 και 20 τι κάνεις? Τι είναι αυτό τώρα, Κλεοπατράκι μου, τα έστει η ανάκριση. Πρόταση, Φροσάκη, χαλάρωσε.
Σήμερα είναι η πρώτη γενική μέρα μου και λέω να πάμε μαζί με τη Λίνα και να το γιορτάσουμε σε κανένα ιταλικό εστιατόριο με κεριά και τέτοια. Ιταλικό εγώ, δεν σφάξανε. Πάνω να χρυσοπληρώσω δύο μακαρόνια επειδή τα μαγείρεψε τάχα ένα τριχωτό Λατίνο. Δεν θες τριχωτό. Πάμε σε κινέζικο που είναι Ισπανί. Αδύνατο του μποϊκοτάρω. Γιατί καλέ, τι σου κάνανε. Γιατί παιδί μου αυτοί έχουν υποβάλει όλο το γυναικείο πληθυσμό σαν τη σύλληψη. Δεν θα πάμε να συλλάβουμε ρεφρό, να φάμε θα πάμε. Το θέμα έληξε, αποκλείεται. Μάλιστα. Για ειδικό τι πρόβλημα έχει. Χω, ειδικό. Αυτό το εκλαμβάνω ως αστείο. Δεν τρελάθηκα ακόμα. Αυτή είναι η χειρότερη. Αυτή και είναι τη χείρα μαζί με του νεκρού συζύγου. Δεν τρελάθηκα. Δεν τα θες τα εξωτικά. Πάμε σε ένα κουτούκι στη Νέα Σμύρνη να φάμε κεμπάπ. Αν φάω εγώ κεμπάπ, θα με φάει η συνείδησή σου μετά. Τι σχέση έχει η συνείδησή σου με το κεμπάπ. Ισλάμ. Ένα πράγμα σου λέω μόνο, Κλεοπάτρα. Φερετζέ, ο χειρότερο δυνάστη τη γυναίκα. Αυτέ κρύβουν το πρόσωπό του. Δεν δικαιούται να του δει το φω τη μέρα. Κατάλαβα. Δηλαδή ούτε το στομάχι μα δικαιούται να δει κεμπάπ. Ακριβώς. Μάλιστα, δηλαδή εσύ έβαλες όλα τα εστιατόρια στην παρανομία. Για λόγους συνείδησης. Τι να κάνουμε τότε να το γιορτάσουμε. Α, έχω μια ιδέα. Έχω αγοράσει εδώ κάτι βλήτα και κάτι κολοκυθάκια. Δεν έρχεστε εδώ να τα κάνουμε στον ατμό να τα φάμε. Α, μην με κολλάζει. Α, θες και το καλύτερο, ε. Έχω πάρει σε βίντεο και το θέλημα και Λουίς. Καλά, αυτές είναι φοβερές, ε. Καθαρίζουν οι κάθε μία από πέντε άντρες το καθισιό τους. Α, μόνο. Mm. Εγώ από 10 και πάνω το ευχαριστιέμαι. Πιο σιγά. Νέος, ωραίος και κομπλεξάριστος. Με λίγα λόγια, ο σύγχρονος άντρας. Λέγε με απλά Αντώνη. Από τι κοιτάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μου λες παιδί μου, είσαι σίγουρος ότι πρόκειται για άνθρωπο. Κολλημένος με τον Πασχάλιο και. Ναι ρε, γιατί τι έχει ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης. Ο μάμι μπλου, τις μέρες με τη συνέφια. Ο μάμι που με κρατούσες αγκαλιά. Μπορώ να πηγαίνω, εγώ έχω αργήσει. Γεια, ασχολείται το μαύρο σχολείο, δεν σχολείο. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλανό κρανίο. Και όταν με πήγαγε στο. Αχ, τι μου θυμήσατε τώρα. Τώρα γιατί γίνεσαι σπαστικό, ρε ματέρα. Γιατί, ρε, τι έκανα. Τον έκανε να φύγει. Και λοιπόν, εγώ φταίω. Έρχομαι σπίτι μου να ξεκουραστώ λιγάκι πριν να πάθω ακουστικό σοκ. Χάθηκε να ακούσετε κάτι έτσι πιο μελωδικό, κάτι έτσι. Feelings, nothing more than feelings. Δεν ταιριάζει το άκουστα μας. Τι να κάνουμε. Αυτό λέω και εγώ. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον μπορούμε, παιδάκι μου, να ακούμε μουσική έτσι σε χαμηλότερη ένταση. Πόσο χαμηλότερη. Όπως ακούει όλος ο κόσμος. Άντε, μπράβο. Άντε. Καλά, εγώ θα βάλω ακουστικά. Βάλω ό,τι θέλεις. Αυτό το παιδί ή χαρτιά θα παίζει ή θα σε λιμιάζεται. Ας πάω στο μπάνιο να τραγουδήσω την ησυχία μου. Μάμα, τώρα περπέρα μια γαλσόν εγώ όλα. Μάμα, έτσι. Αχ, να είχαμε και έναν άντρα. Μειώδη κατά προτίμηση. Κοριτσάκι μου, έχεις πυρετό. Όχι καλέ μαμά, πώς πέρασε. Τι το θες το μειώδη άντρα. Για να σηκώσει καμιά κούτα, τι άλλο. Αυτό να λέγεται, χρειαζόμαστε ένα θύμα. Αλλά πού να τους βρω, Βρελίνα, δεν τους πουλάνε στο σούπερ μάρκετ. Και εσύ, βρε μαμά, να μην έχεις τουλάχιστον ένα μπρατσωμένο φίλο. Για μια δύσκολη στιγμή. Και ποιος σου είπε πως δεν έχω φίλους και μπρατσωμένους. Για μια δύσκολη στιγμή, να λέγεται. Ήταν ένας, θυμάμαι, ψηλός, μελαχρινός, ο Ντίνος. Με φλέρταρε κιόλας. Αλλά εγώ είχα στραβωθεί με τον πατέρα σου. Τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή. Πόσα χρόνια έχεις να τον δεις. Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδα ήταν σε ένα πάρτι που κάναμε για το πτυχίο. Δεν είναι καμιά δεκα. Τόσα χρόνια. Α, πρόσφατα δηλαδή, εντάξει. Α, μεγάλος έρωτας όμως, ε. Είχαν ανάψει τα τηλέφωνα. Αυτός δηλαδή. Εσένα δεν σου άρεσε. Πώς, μια χαρά ήταν. Αλλά εγώ εκείνη την καντέματη χρονιά τραβιόμουν με τον πατέρα σου. Και δεν είχες μάτια για άλλον, ε. Βέβαια. Τόσο ψηλό και ογκώδη που ήταν, πού να δω άλλον. Έκρυβε όλο το οπτικό πεδίο. Άστα αυτά, αφού είχε τρελαθεί μαζί του. Τάξε από το ίδιο βαβά σε ένα φίλο του. Ώστε τέτοια λέει το πουλάκι μου στου φίλου του, ε. Για τι σύνεργε που οργάνωνε εναντίον των θαυμαστών μου δεν λέει τίποτα. Κάθε φορά που μυριζότανε κάτι άρχιζε. Καλό ο φίλο ο Τάκη, το Κλεοπάτρα, αλλά κομμάτι κομπλεξικό. Ή ο άλλο ο Απόστολο. Ωραίο παιδί, δεν λέω, αλλά μειωμένη ευφυία. Και ποιο μίλαγε, ο Αντώνη. Τι κάνεις, κύριε, τι ψάχνεις. Θα πάμε σήμερα. Τι είναι η στοιχεία, θα μείνουμε. Ναι, αλλά το ψυγείο είναι άδειο, τα πιάτα άπλυνα και η κουζίνα έργη. Μην ανησυχείς, παιδί μου, θα πάρουμε κάτι απ' έξω να φάμε. Τι θα έλεγες έτσι για ένα κοτόπουλο. Πάγαμε χτες το μεσημέρι. Ωραία σουβλάκια. Χτες βράδυ. Πίτσα. Δεν την πάω. Δεν είπα, παιδί μου, να την πας βόλτα, να την φας, λέω. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδάκι μου. Καλά, παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Δεν μου λες,
Να πάρω κανένα βουλάκι να κάνω μια ομελετίτσα που σου αρέσει. Όχι, καλά, δεν πεινάω και πολύ. Έλα, βρε Γιώργο μου, βρε Γιώργακι, είσαι τόσο συγκατεβατικό και εύκολο στο φαΐ, παιδί. Τι σε έπιασε τώρα. Θα αύριο θα λυθεί το θέμα. Θα έρθει η γιαγιά να μα βοηθήσει, μετά θα βρούμε μια γυναίκα. Γυναίκα μπορώ να βρω και μόνο. Εύκολο, τέλο πάντων. Τι γυναίκα να βρει εσύ, ρε. Γεια σου, κυρία Καλλιράη. Τι κάνεις εδώ, καλέ μανακούλη σου? Τακτοποιώ τα βιβλία μου. Δόξα να έχει μεγάλο δύναμος να κάποιος και μετάξει μέσα σε αυτό το χάος. Τι εννοείται? Τι εννοώ, άραγε. Πού είναι ο αδελφάκι σου? Τι θα μείνει με τον μπαμπά μου. Αφού ήρθε και τον πήρε εκείνο ο άλλο, ο φωνακλά, ο τέλο. Καλά, ο παπά μου τον πήρε. Είναι καλή ρόη, μα αφήστε ήσυχο το παιδί, τι θέλετε επιτέλου. Την πάσα αλήθεια θέλω. Δεν φεύγω από εδώ μέσα αν δεν μάθω την πάσα αλήθεια. Βρε κακό μπελά που βρήκα. Είστε σίγουροι, γιατί εγώ σα τη λέω. Α, μην πα να ξεφύγει. Από καρδιά πώ πάμε, ε? Την πίεση την κοιτάξαμε τώρα τελευταία, γιατί θα πω ζώρικα πράγματα. Α, πάρω πρώτα ένα χάπι καλύτερα. Να πάρετε καλύτερα. Mm. Ελάτε, καθίστε. Και λίγο νεράκι θέλω. Εδώ και το νεράκι. Mm. Λοιπόν, ναι. Τεντώστε τα πιά σα. Ναι. Πρώτον. Mm. Πρόσφυγα δεν υπάρχει. Το σκότωσε ο Αντίχρηστο! Πανάθεμα το κεφάλι του που να καίγεται στο πύρτο αιώνιο τη κολάσεω μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Όπα. Κανεί δεν τον σκότωσε. Μούση ήταν. Τι λέει καλέ η μάνα σου, δεν καταλαβαίνω. Εδώ που σου μιλάω εγώ. Μούση, πώ το λένε, ψέματα. Δεν υπάρχει σύζυγο. Υπάρχει τέο σύζυγο. Ε, σιγά τώρα. Νομίζετε δεν το καταλάβαμε πώ έχει γίνει τσιμπούρι ο τέο. Με τον ίν τι έγινε. Όλοι ένα είναι. Δαιμονισμένοι είναι. Θα καταλαβείς τι καμιλάνε οι δαιμονισμένοι. Κυρία Καλλιρόη μου, το ξέρω ότι μπορεί να σου φαίνονται λίγο πολύπλοκα όλα αυτά, αλλά είναι πολύ απλά. Παντρεύτηκα μόνο μια φορά. Ο άνδρας μου δεν είναι ο πρόσφυγας, είναι ο φωνακλάς. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο τέος. Είδες πόρτα τα λόγια μου. Τέος, τον χώρισα. Και μετά πήρες τον πρόσφυγα. Πάλι μπερδεύτηκες. Έναν πήρα και ένα χώρισα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ε, αυτό λέω κι εγώ. Δύο. Μην μου τα γυρνά συνέχεια. Κυρία Καλλιρόη μου, δεν τα λέμε καμιά άλλη μέρα γιατί σήμερα δεν σε βλέπω σε φόρμα. Ε, πρέπει να μου τα κάνεις, Λιανά. Καλά. Ακούς? Έλα αύριο. Έλα αύριο και να σου έχω φτιάξει σχεδιάγραμμα. Έλα. Έλα να σε καλά. Άντε ξεκουράσου. Να λέμε. Έλα. Άντε, μπράβο. Δεν γίνεσαι καλά με τίποτα, παιδί μου. Θανάση, τι γίνεται, Ερθυρίο? Ποιος είναι? Έλα, ρε, Θανάση, δεν με γνώρισες. Τάκης, ή. Ποιος Τάκης, ρε. Ο Αντώνης είμαι, ο φίλος σου από το Πανεπιστήμιο, θυμάσαι, που κυνηγάγαμε την Ντέζη, την Τεζάρα με τα μεγάλα τα αυτά. Ρε Αντώνη, πού με θυμήθηκες, ρε παλιάνθρωπε? Όχι, όπως σε θυμήθηκα, εγώ πάντα ρωτάω για σένα. Ποιο ρωτάς? Ποιο ρωτάω, ξέρω εγώ, τον εαυτό μου ρωτάω. Άρα ρωτιέμαι, τι κάνει, τι γίνεται, βρε παλιόπαιδο? Καλά, ρε Αντώνη, εσύ πώς πάει ο έγκαμος βίος? Τέλος. Τι τέλος? The end που λένε, παιδί μου, φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Ρε Αντώνη, τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πόσο λυπάμαι. Γιατί λυπάσαι εσύ, τι έγινε? Τι γιατί, δεν κρίμα να διαλύεται έτσι ένα σπιτικό. Ρε Θανάση, εσύ τα λες αυτά, ο φανατικός σεργένικης ζωής που άκουγες γάμο και πέταγες καντήλες. Πάνε αυτά, ρε Αντώνη, οι καντήλες ήταν της εφηβείας, παντρεύτηκα τώρα. Παντρεύτηκες, ποια παντρεύτηκες, την ξέρω. Πώς δεν την ξέρεις? Την Τέζη, ρε, αυτή που με τα μεγάλα στο πανεπιστήμιο. Α, την Τέζη στο πανεπιστήμιο. Βρε, και δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις ένα παθόντα. Έτσι κάνουν οι φίλοι, βρε. Δεν έπαθα τίποτα, ρε Αντώνη. Μια χαρά περνάω. Έχουμε και δύο παιδάκια. Τι, δύο παιδάκια? Δύο παιδάκια, ρε Θανάση. Και εγώ λέγα ότι θα είσαι διαθέσιμος για κανένα ανοιχτό περπάτημα, για εργένικη ζωή. Μπα, πού τέτοια τώρα. Έχει βγει η Τέζη απόψε με κάτι φίλες. Και πρέπει να προσέχω τα παιδιά. Καμιά άλλη μέρα περάσει από το πιούμε και κάνα καφεδάκι να θυμηθούμε τα παλιά. Ναι, Θανάση μου, θα περάσω. Ελάτε και σε καμιά μέρα να σε δω πώς είσαι, να δω και την Τέζη πώς είναι μετά αυτά. Να σου πω, δεν μου λες κάτι, εσύ βλέπεις το και οι πλούσιοι κλαίνε το απόγευμα? Φυσικά, ρε, δεν χάνω επεισόδιο. Α, ωραία, κοίταξε να δεις, άμα έρθεις να μου πεις τι έγινε στα δύο προηγούμενα, γιατί τα έχω χάσει, Θανάση μου. Κατάλαβες? Πάει και ο Θανάση. Ντίνο, τι γίνεται, βρε ψυχή? Ποιος είναι? Έλα τώρα που δεν με θυμάσαι. Κάθε μέρα με έπαιρνες τηλέφωνο και έλεγες πως αν δεν με ακούσεις δεν θα σου πάει καλά η εβδομάδα. Η Κλεοπάτρα, βρε, από τη σχολή, με τη Λίτσα. Ξέχασες? Τώρα, άμα μου λες για τη Λίτσα, κάτι θυμάμαι. Έλα, βρε, Ντίνο, που δεν θυμάσαι. Τρία ολόκληρα χρόνια με φλέρταρες στη σχολή. Αυτό θα το θυμόμουν, άμα ήταν. Α, όχι, άμα ήταν. Το ξέχασα, με φλέρταρες αγρίως. Αλλά εγώ ήμουνα με τον Αντώνη, τον ψηλό, θυμάσαι? Α, θυμήθηκες? Όχι. Η Κλεοπάτρα, βρε, του Αντώνη. Α, βέβαια, η Κλεοπάτρα του Αντώνη. Όχι πλέον. Τι όχι πλέον? Και την Κλεοπάτρα, χωρίς τον Αντώνη. Τι χωρίς τον Αντώνη, αφού παντρευτήκατε, ρε παιδιά, ήμουνα και στο γάμο, σας έφερα και ένα κινέζικο πιάτο δώρο. Μου είχε στοιχήσει ο Κουκουσαϊδόνη. Α, το θυμάσαι το κινέζικο πιάτο. Ναι, το έχω ακόμα. Ο Αντώνης μας τελείωσε. Τελείως? Τελείως, τελεία και παύλα. Ρε, πώς έρχονται τα πράγματα και πώς ήταν αυτά και μας θυμήθηκε, ρε Κλεοπάτρα. Τα πάντα ρίτινάκο. Εξαφανίστηκα, αλλά τώρα επιστρέφω δρυμύτερη, σαν τον Καζαντζίδη.
Και τι γίνεται το λιτσάκι, το βλέπεις καθόλου? Μπα, κανέναν δεν βλέπω. Τυφλή έχω καταντήσει. Μόνο το ακορντεόν μου λείπει. Ρε Κλεοπάτρα, πλάκα έχεις. Γι' αυτό σε πήγαινα πάντα εσένα, για το χιούμορ σου. Α, για το χιούμορ μου. Και όχι για την κορμάρα μου όπως οι περισσότεροι. Έτσι είναι αυτά. Άλλος έχει το μυαλό, άλλος το σώμα. Και ποιος έχει το σώμα, ρε φίλε, αφού εμένα μου πάσαρε στο μυαλό? Μιλά σοβαρά. Η λιτσάρα, η κορμάρα. Α, η λιτσάρα, η κορμάρα! Τι γομάρα! Δεν θυμάσαι που σου είχα πεθάνει στα τηλέφωνα για να μάθω κανένα νέο της μυστήριας? Αλλά πού, άτυχος. Γι' αυτό με τσάκιζες στα τηλέφωνα, Χριστιανέ μου. Γι' αυτό με ξυπνούσες μέσα μεσάνυχτα για να μου ανακοινώσεις ότι δεν σου κολούσε ύπνος. Γι' αυτό, τι άλλο. Τι άλλο! Άντε να χαθείς αγενέστατη που ρωτάς κιόλα! Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Προβλήματα, παπά. Άσε, παιδί μου, άσε. Φύγω από εδώ! Είναι μια έπαιξη στην κυβέρνηση για τις εκλογές που παρουσιάζει πιωσμένα θέματα. Προβλήματα, μαμά! Άστα, άστα. Και τώρα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, το επιστημονικό ντοκιματέρ με θέμα το διαζύγιο σήμερα. Κατάθλιψη ή προοπτικές. Καλά, μα τι είναι αυτή. Βρε δεν πας στο διάλογο, νυχιάτικα. Thank you.